Στο θέμα της επέκτασης τώρα των αστικών συγκοινωνιών του Δήμου της ΚΟ, αναφέρθηκε σήμερα και η επικεφαλής του οράματος, η Ιωάννα Ρούφα, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για γκάφες ολκής. Καταρχήν για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαιολογώντας τη στάση της περιφέρειας για την καθυστέρηση στον χαρακτηρισμό των αστικών περιοχών, ώστε να προχωρήσει η επέκταση των αστικών συγκοινωνιών σε όλα τα χωριά. Απαντώντας σε ερώτημα σχετικό με το αν το όραμα, ανεξάρτητα από τις διαδικασίες που απαιτούνται, είναι υπέρ ή κατά της επέκτασης των αστικών συγκοινωνιών στα χωριά, επανέλαβε ότι οι διαδικασίες της Δημοτικής Αρχής δεν είναι σύνομες, ξεκινώντας από την σύγκληση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Να μείνω στο θέμα των αστικών συγκοινωνιών, κυρία Ρούφα, επειδή αναφερθήκατε τόσο στην αρχή της εισήγησής σας στα θέματα αυτά, όσο και στις επισημάνσεις που κάνατε για το θέμα της αστικής συγκοινωνίας. Πέραν όλων των διαδικασιών που εμπλέκουν περιφέρεια, το κεντρικό κράτος για την έγκριση των γενικών πολεοδομικών κτλ. Το ερώτημα προς εσάς είναι σαφές. Θέλει το όραμα να υπάρξει αστική συγκοινωνία στα χωριά και κυρίως στο αεροδρόμιο από το οποίο διακινούνται οι επισκέπτες και είναι γνωστό τη σπάση, άλλωστε και η δική σας παράταξη όταν ήταν Δημοτική Αρχή, αγωνίστηκε για έναν ενιαίο συγκοινωνιακό φορέα, ο οποίος δεν ευθοκίμησε λόγω των συγκεκριμένων συμφερόντων που και αυτή τη στιγμή παρεμβαίνουν για να μπλοκάρουν αυτή την διαδικασία. Και θέλω να μου πείτε ευθαρσώς αν είστε υπέρ ή κατά της επέκτασης των αστικών συγκοινωνιών. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία. Είναι ανοιχτό? Ωραία. Ευχαριστώ Μαρία για την ερώτηση. Άλλωστε δεν θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Είναι και επίκαιρη και απασχολεί και όλη την κοινωνία. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Η αστική συγκοινωνία χρειάζεται βελτίωση. Σαφέστατα. Είμαστε ένα τουριστικό νησί. Χρειάζεται βελτίωση. Πρέπει να γίνουν βελτιωτικές κινήσεις. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή τι κάναμε? Προσπαθήσαμε και στήσαμε ένα νόμο. Αυτό τον νόμο τον αίσθησε ο ίδιος ο Κώστας ο Καΐσελης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ο 4071 του 2012, σωστά? Ωραία. Ο οποίος δίνει τη λύση ακριβώς, αγαπητή μου Μαρία, για το νησί μας. Είναι πραγματικά κομμένος, κεραμένος στα χέρια μας. Στα μέτρα μας, συγγνώμη. Λοιπόν, η σύμπραξη και η συνέργεια των όλων των φορέων που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο είναι επιβεβλημένη, πολλό δε μάλλον, με την δεδομένη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου, η οποία κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να φέρει και πόσο μπορεί να επηρεάσει την αστική συγκοινωνία και γενικότερα τη συγκοινωνία. Κοιτάξτε, το θέμα με την αστική συγκοινωνία εμένα μου θυμίζει κάτι σαν το δημοψήφισμα που είχε προαναγγείλει ο κύριος Κυρίτσης. Πάθηκε μία απόφαση πριν από ένα χρόνο. Έπρεπε να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εμείς τότε είπαμε ότι επιμένουμε στη σύσταση του ενιαίου συγκοινωνιακού φορέα. Νομίζω ότι από κάποια στιγμή και μετά και οι συνθήκες αλλάζουν και οι καταστάσεις οριμάζουν. Αν λοιπόν γίνει ένας διάλογος, ο οποίος δημήθη ως ένα σημείο και να ξέρετε ότι δεν τελεσφόρησε, για ένα και μοναδικό λόγο. Και δεν φοβάμαι να το πω ευθασώς. Ο λόγος ήταν ότι ο Δήμος ήθελε να έχει το management. Λοιπόν, τώρα, να πω κάτι. Όταν μια δημοτική αρχή είναι σε πανικό και όλα αυτά τα χρησιμοποιεί και τα κάνει με ένα μείγμα περίεργο, δηλαδή πάμε στον απολογισμό στο πυλί, επειδή δεν είχε ένα έργο να παρουσιάσει, λέει, δεν πετάμε και την επέκταση της γραμμής από την ΚΟ στο Ζιπάρι. Στο Τιγκάκι, με συγχωρείτε. Και γιατί το λέω αυτό? Αν έχετε την καλοσύνη να μην με διακόπτετε, θα καταλάβετε το σκεπτικό μου. Θέλω να απαντήσω στην ερώτηση γιατί με ενδιαφέρει. Είναι πολύ χρήσιμη και για μας. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πρώτον, πάθηκε μία απόφαση από τον Δήμαρχο με βάση ένα νόμο που επικαλείται, μακάρι να ισχύει. Αν και εμείς είμαστε σίγουροι ότι ο 4060 του 2003 και ο 2963 του 2001, αν θυμάμαι καλά, τα καλύπτει. Δεν έχει προκύψει κάποιος άλλος νέος νόμος. Λοιπόν, παίρνει μία απόφαση. Την επόμενη μέρα γίνεται μία κατεπίγουσα συνεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στην οποία δεν καλέστηκαν όχι μόνο τα δικά μας μέλη, δεν καλέστηκαν ούτε τα δικά τους. Εμείς προκαλέσαμε τον κύριο
Γερασκλίνα, βγάλε το email. Δεν καλεστήκαμε. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν καλεστήκαμε. Και γιατί όλα αυτά γίνονται εν κρυπτό. Την Πέμπτη έχει ένα συμβούλιο εκεχπαπιάς, το οποίο θα αποφασίσει τις στάσεις για αυτή τη γραμμή. Αυτό λοιπόν δεν είναι επέκταση της αστικής συγκοινωνίας, είναι επέκταση μιας γραμμής, η οποία αν γίνεται με έναν νόμιμο τρόπο, μπορεί να είναι μια θετική εξέλιξη για το Τιγκάκι. Θέλω όμως να σας πω το εξής. Επειδή γνωρίζω την υφιστάμενη κατάσταση στην αστική συγκοινωνία, θεωρώ υπερφύαλο, ανώριμο και παιδαριώδες να βγαίνει μια δημοτική αρχή και να λέει ότι με αυτό το στόλο που έχει θα πάει στο αεροδρόμιο. Όταν στις 11 η ώρα σταματούν τα λεωφορεία στην ΚΟ, δηλαδή όταν δεν έχεις μία μελέτη, όταν δεν έχεις τα απτά εργαλεία στα χέρια σου για να μπορέσεις να κάνεις πράξη αυτά που λες, δεν μπορώ να βρω ένα λόγο γιατί τα λες. Σε ποιους απευθύνεσαι και τα λες όλα αυτά. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι οι δυνατότητες που έχει αυτή τη στιγμή η αστική συγκοινωνία είναι, δεν είναι απεριόριστες, είναι συγκεκριμένες. Και αυτό ήταν που καταδείκνυε την αναγκαιότητα της συνεργασίας με το ΧΤΕΛ, με τα τουριστικά γραφεία, γιατί όχι, αν αυτό ήταν εφικτό, και με τα ταξί. Λοιπόν, θεωρώ δηλαδή ότι εδώ υπάρχει μια παιδαριώδη στάση, η οποία δεν υπάρχει μια πρόταση συγκεκριμένη. Λένε για κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υλοποιηθούν εκ των πραγμάτων. Νομίζω ότι έχει χρεοκοπήσει πλέον το ψέμα τους. Έχει χρεοκοπήσει. Και η χώρα χρεοκόπησε από αυτά τα ψέματα και πολύ περισσότερο από αυτούς που τα πιστεύουν. Για να πάμε λίγο να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση. Είναι κινήσεις πανικού. Είναι τυχαίο ότι την ίδια μέρα που έβγαινε η εκμίσθωση των τρένων βγήκε και έσπευσαν να πάνε να κάνουν και την επέκταση της γραμμής. Όλα για το Θεαθήνε, χωρίς μια συγκεκριμένη πρόταση, χωρίς ένα σχεδιασμό. Και αρχίζουν δηλαδή και αυτή η ρήξη, αυτή η ένταση. Τι θέλετε να είναι, τα ταξί την προηγούμενη τετραετία, οι συνάδελφοί σου αγαπητή μου Μαρία του Δειράς, που πόσα έχουν υποστεί, οι εργαζόμενοι. Και αυτοί που εργάζονταν έχουν υποστεί. Συμφωνώ, συμφωνώ αγαπητή μου Μαρία. Τους έχουμε καταποκλείσει όμως από την Αθήνα. Και, με κατανόηση. Αλλά για την συντομία της κουβέντας, η ερώτησή μου είναι αν είστε υπέρ ή κατά της επέκτασης της αστικής συγκοινωνίας. Σε αυτό θέλω να μου απαντήσετε. Είμαστε υπέρ της βελτίωσης της αστικής συγκοινωνίας στα χωριά. Σαφέστατα και έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Σύσταση ενιαίου συγκοινωνιακού φορέα, σύμπραξη των τοπικών δυνάμεων για να μην έρθουν τα ξένα ιδιωτικά συμφέροντα και τα χάσουμε όλα. Λοιπόν, και δεν μπορεί ας πούμε να έχει γίνει συνάντηση με τον κύριο Μπάρδο η οποία λέει άλλα και η Δημοτική Αρχή να κάνει άλλα. Αν έπρεπε να γίνει μία πίεση για να πάρει την απόφαση η Περιφέρεια, αυτό μπορούσε να γίνει και με τη σύμπραξη ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πολιτικά τα ζητήματα. Δεν κάνουμε προσωπικές πολιτικές. Εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας ερχόταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σας ξαναλέω. Κάτι που πέρασε και αυτό στα ψηλά. Δεν πάρθηκε απόφαση. Κάτι που πέρασε και αυτό στα ψηλά. Αυτό. Για να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Ναι, να κλείσω λίγο. Όταν παίρνεις μία απόφαση, μία απόφαση παράνομη και καταχρηστική, να κάνεις γενικό πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου ΚΟ μόνο για τον τέος Δήμο ΚΟ και αφήνεις τα χωριά απ' έξω, πώς θα κάνεις αστική συγκοινωνία αφού είναι σαφής ο Καλλικράτης. Ο ίδιος ο Κυρίτσης το υπονόμευσε και θα είχε άλοθη αύριο αν δεν θα γινότανε. Το έχει ήδη το άλοθη έτοιμο. Στις καταγγελίες και τις απαξιωτικές αναφορές της κυρίας Ρούφα για τη στάση της Δημοτικής Αρχής στο θέμα των συγκοινωνιών και της επέκτασης των αστικών λεωφορείων στα χωριά, απάντησε άμεσα ο αντιδήμαρχος Δαβίδ Γερασκλής. Κύριε Γερασκλή, σήμερα σε συνέντευξη τύπου του οράματος επανήλθε το θέμα της επέκτασης των γραμμών της αστικής συγκοινωνίας. Η επικεφαλής, η κυρία Ρούφα, σας κατήγγειλε για γκάφα καταρχήν σχετικά με την απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δήλωσε ότι είναι προσχηματική όλη αυτή η ενέργεια, μιας και δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα θέματα που αφορούν τα γενικά πολεοδομικά. Και φυσικά αναφέρθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αν δεν κάνω λάθος, για την οποία υπήρξαν διαδικασίες τις οποίες καταγγέλει ως
αδόκιμες, μιας και δεν παρελήφθησαν τα email, ήταν έκτακτη συνεδρίαση. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τι απαντάει η Δημοτική Αρχή? Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν όσον αφορά την συνεδρίαση, τη σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για να εκφράσει την άποψή της ως εκ του νόμου προβλέπεται του νόμου του Καλλικράτη για ζητήματα που αφορούν τη συγκοινωνία στην περιοχή του Δήμου Τσικό. Έγινε λοιπόν έκτακτη και κατεπίγουσα συνεδρίαση. Η πρόσκληση απεστάλλει μέσω email, όπως αποστέλλεται όλες τις φορές και σε όλες τις συνεδριάσεις. Αυτό μπορείτε να το τεκμηριώσετε, μιας και υποστηρίζετε ότι δεν υπήρξε τέτοιου είδους ειδοποίηση. Να σας πω. 17 του μήνα ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση. 16 του μήνα, 3 και 6 μετά μεσημβρία, 3 η ώρα και 6 πρώτα λεπτά μετά μεσημβρία, αποστάλλει η πρόσκληση. Το email είναι στη διάθεση όλων που δείχνει τους παραλήπτες. Τι έχει συμβεί? Πιθανότατα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, η κυρία Ρούφα πρόσφατα άλλαξε email. Άλλαξε email και από ό,τι ξέρω ενημέρωσε και την υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί ίσως υπήρξε ένα θέμα. Από την άλλη όμως, το να κατηγορείται ο πρόεδρος, ουσιαστικά εγώ δηλαδή, ότι προσπάθησα να αποκρύψω μια συνεδρίαση ενός θεσμικού οργάνου, ταυτόχρονα όμως έχω δημοσιοποιήσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης την πρόσκληση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους απόκρυψη είναι αυτή. Δηλαδή, δημοσιοποίησα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάτι που παραδέχεται και η ίδια, όπως διάβασα στο σχετικό δελτίο τύπου που έγραψε, ότι δεν νοείται πρόσκληση δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα, λοιπόν, πληροφορήθηκε και η ίδια δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης την συνεδρίαση της Επιτροπής. Και ταυτόχρονα με εγκαλεί ότι προσπάθησε να αποκρύψω. Αν είναι δυνατόν να προσπαθεί να αποκρύψει κάποιος, και για να επανέλθω στο πρώτο θέμα που βάλατε, κάτι το οποίο εμείς προσωπικά ως Δημοτική Αρχή θεωρούμε κορυφαίας πολιτικής σημασίας. Τι θεωρούμε κορυφαίας πολιτικής σημασίας? Την επέκταση της δημοτικής συγκοινωνίας σε όλο το νησί. Το είχαμε πει προεκλογικώς, το κάνουμε πράξη και στο αεροδρόμιο κυρίως. Και στο αεροδρόμιο και σε όλη την έκταση του Δήμου Τσικό. Άρα, πού είναι η απόκρυψη? Δηλαδή, κάτι που θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να το κάνουμε για τους πολίτες Τσικό, για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες Τσικό, για να βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του προορισμού, του τουριστικού που λέγεται ΚΟΣ, να θέλουμε να το αποκρύψουμε? Ωστόσο, χαρακτηρίστηκε εγκάφα η απόφαση που υπάρχει και αρχικά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Καμία εγκάφα δεν υπάρχει. Υπάρχει εκεί και υπάρχει μάλιστα και μια ανταλλαγή σχετικών δελτίων μέσω της περιφέρειας, βλέπω τώρα στη δημοσιότητα κτλ. Εγώ θα θέλω να μείνω στα γεγονότα. Τα γεγονότα είναι ότι ένα χρόνο πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ πήρε μία απόφαση η οποία λέει χαρακτηρίζεται το σύνολο του Δήμου της ΚΟ ως αστική περιοχή προκειμένου να μπορεί να γίνεται η αστική συγκοινωνία στο σύνολο του Δήμου. Όφιλε το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσει την άποψή του ή να πει ναι, συμφωνώ, ή να πει όχι, διαφωνώ για αυτούς τους λόγους. Η γνωμοδότηση που θα πρέπει να πάει στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία της συζήτησης και της απόφασης, ποια είναι? Όσο και να προσπαθεί κάποιος να ωρεοποιήσει μια κατάσταση και να πει υπάρχει μια λιλογραφία και ζητήσαμε απόψεις ή διευκρινήσεις ή οτιδήποτε άλλο, σας είπα, καλό είναι να μιλάμε με γεγονότα. Το ότι εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχει απάντηση σαφής από το Περιφερειακό Συμβούλιο, νομίζω ότι λέει αυτά που πρέπει να πει και ο καθένας τα καταλαβαίνει στο βαθμό που μπορεί να τα καταλάβει. Έχουμε λοιπόν ένα κορυφαίο ζήτημα πολιτικής σημασίας που είναι θέλουμε σε δημοτική συγκοινωνία, μάλλον θέλουμε καλή συγκοινωνία, καλή ποιότητα συγκοινωνία, φτηνή συγκοινωνία για όλο το Δήμο της ΚΟ ή δεν θέλουμε? Εκεί πρέπει να απαντήσουμε. Εμείς θέλουμε και αρχίσαμε και το κάνουμε πράξη. Με ό,τι προβλήματα συναντούμε, είναι δεδομένο ότι κάθε φορά που προσπαθείς να ξεκινήσεις κάτι, αντιμετωπίζεις προβλήματα. Θα τα λύσουμε. Εδώ είμαστε με καλή διάθεση, με συνεργασία, με διάλογο, με τους εμπλεκόμενους φορείς, ό,τι πρόβλημα προκύψει θα το επιλύσουμε. Και μιλάμε και για τα χωροταξικά. Τα χωροταξικά είναι μια μεγάλη ιστορία και είχε ξαναγίνει λόγος για αυτό το θέμα. Εμείς θεωρήσαμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούσαμε με μια υφιστάμενη σύμβαση σε ισχύ να δώσουμε λύση σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτική Ενότητα της ΚΟ, χωρίς αυτό να επηρεάζει σε καμία περίπτωση και ούτε να μπερδεύεται με τις αστικές συγκοινωνίες, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Καμία απολύτως σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Ωστόσο, αν κάποιος προσπαθεί να τα μπερδέψει όλα αυτά, σημαίνει ότι υπάρχει ένα θέμα, μάλλον στον ίδιο που προσπαθεί να τα μπερδέψει αυτά τα πράγματα. Γιατί, σας είπα, δεν υπάρχει καμία σχέση και αυτό νομίζω είναι εύκολα, αποδεικνύεται εύκολα για τον καθένα που προσπαθεί στοιχειωδώς αντικειμενικά να αξιολογήσει καταστάσεις. Η ουσία λοιπόν για τα πολεοδομικά είναι η εξής. Υπήρχε μια σύμβαση σε ισχύ. Είχε πάρει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή μια απόφαση να την ακυρώσει. Πέρασαν 4 χρόνια, δεν την ακύρωσε. Ήρθαμε ξανά το 2014 εμείς και είπαμε, αφού έχουμε μια ισχύ σε σύμβαση, γιατί να
κερδίσουμε χρόνο να λύσουμε ζητήματα που υπάρχουν στη δημοτική ενότητα της ΚΟΟ, όπως ο νόμος δίνει το δικαίωμα. Κάναμε τις διαδικασίες που έπρεπε, φτάσαμε μέχρι ένα σημείο να ξαναξεκινήσει η σύμβαση και τότε εκείνη τη στιγμή. Χωρίς να κυρωθεί η προηγούμενη απόφαση, που έτσι καλώς δεν είχε γίνει. Μα κοιτάξτε, είχαν όλα αυτά τα πράγματα, είχαν εγκριθεί από την επικεντρωμένη διοίκηση, ήταν πολύ και στο Δημοτικό Συμβούλιο κάναμε συζήτηση. Οι μελετητές είχαν έρθει, κάναμε προκαταρκτικές ενέργειες για να ξεκινήσουμε μία σειρά ζητημάτων που είναι βαλτωμένα χρόνια. Δυστυχώς, στο μεσοδιάστημα προέκυψε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έλεγε κάποια πράγματα. Εμείς μπορούμε να παραβλέψουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας? Δεν μπορούμε. Ήρθαμε λοιπόν και είπαμε ευθαρσώς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς, με βάση την απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας, πάνε πάλι πίσω όλα τα πράγματα. Θα υποστούμε την καθυστέρηση και θα ξεκινήσουμε ξανά διαδικασίες. Απλά ήταν. Γι' αυτό πιέζονται και οι μελετητές να προχωρήσουν άμεσα όπως υπόθηκε. Δεν υπάρχουν μελετητές. Ακυρώθηκε η σύμβαση, κανονικά επιστράφησαν οι εγκυητικές κτλ. Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα πρέπει ξανά από την αρχή να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε το 2010. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το πολιτικό συμπέρασμα για κάποιον που θέλει να ασχολείται και να λέει, και εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον η κυρία Ρούφα αυτό κάνει, θέλει να ασχολείται σοβαρά με την πολιτική, το ζητούμενο είναι αυτό. Είχαμε μια σειρά ζητημάτων που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε το 2010. Αυτά τα ζητήματα το 2010 βρέθηκε μια διαδικασία να ρυθμιστούν. Φτάσαμε στο 2016 με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την κολλησιεργία των 4 χρόνων που μεσολάβησαν και όλη αυτή την ιστορία που έγινε με τα χωροταξικά την περίοδο 2011-2014. Φτάσαμε πάλι στο σημείο που είμαστε το 2008. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας της προηγούμενης περίοδου στα χωροταξικά και πολεοδομικά και βεβαίως της εμπλοκής του Συμβουλίου της Επικρατείας σε μια σειρά ζητημάτων, δεν είναι μόνο για το Δήμο της ΚΟΟ. Ξέρετε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει βγάλει σειρά αποφάσεων, τις οποίες η κυρία Ρούφα ευθαρσώς κατακρίνει σε τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν, ξεκινούμε πάλι από το σημείο που είμαστε το 2008 για να λύσουμε ζητήματα που είναι του 1990. Η επέκταση λοιπόν των αστικών συγκοινωνιών είναι αποφασισμένη η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει με τις όποιες δυσλειτουργίες, αν θέλετε, υπάρχουν μεταξύ των αρμοδιοτήτων της περιφέρειας και του Δήμου της ΚΟ. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό που κάναμε και εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση. Είναι το εξής, ότι εμείς στην περίπτωση του Τυγκακίου επεκτείναμε μια ήδη υφιστάμενη γραμμή. Δεν κάναμε μια καινούρια γραμμή που απαιτεί την προηγούμενη έγκριση. Υπήρξε λοιπόν επέκταση μιας υφιστάμενης γραμμής. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει και νομολογία αντίστοιχη του Συμβουλίου της Επικρατείας πάλι για μια αντίστοιχη περίπτωση στην Κέρκυρα που έχει γίνει στην Κέρκυρα. Άρα λοιπόν εκεί νομίζω τα πράγματα είναι πολύ δεδομένα και ξεκάθαρα για το συγκεκριμένο. Για τα υπόλοιπα είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ο χαρακτηρισμός από την περιφέρεια. Θεωρώ ότι μετά το όλο το ζήτημα όπως προέκυψε και τα λοιπά. Και την αντιπαράθεση που έχει. Θα υπάρξει, κοιτάξτε, αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση δεν κάνει κανείς για την αντιπαράθεση. Αντιπαράθεση κάνει για να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα για τους πολίτες. Θετικό. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς και νομίζω ότι και η πλειοψηφία της κοινωνίας της ΚΟΟ αυτό πιστεύει. Άρα λοιπόν η αντιπαράθεση, αν φέρνει αποτέλεσμα, καλώς γίνεται. Αν είναι αντιπαράθεση μόνο για να φαινόμαστε ή να λέμε ότι υπάρχουμε κτλ., εντάξει, δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα.